Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας, κάνοντας ένα subscribe και like, για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου, είμαι ο Νίκος. Εάν σου αρέσει να μαθαίνεις τι συμβαίνει στον κόσμο της τηλεόρασης και όχι μόνο, τότε είσαι στο σωστό κανάλι. Να σου θυμίσω να κάνεις μια απλή για εσένα εγγραφή, πατάς και το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι πρώτος ή πρώτη για τα νέα βίντεο που ανεβάζω στο κανάλι. Το κλίμα στο Survivor μεταξύ των κόκκινων και των μπλε είναι πολύ τεταμένο, και αυτό οφείλεται στους τσακωμούς του Σπύρου Μαρτίκα με τον Άρη Σοηλέδη, που έχουν επηρεάσει και τους υπόλοιπους παίκτες της κόκκινης ομάδας, όπως τον Τάλα και τον Στάθη. Ο απόψινός αγώνας έχει έναν ενδιαφέροντα στίβο μαχής, που αναμένεται να δώσει έναν καλό αγώνα, με τους παίκτες πλέον σίγουρα να τα δίνουν όλα για όλα, αφού πλέον όλοι θέλουν να παραμείνουν στο reality επιβίωσης. Από νωρίς τα spoiler με τις πρώτες πληροφορίες, ήθελαν την κόκκινη ομάδα να έχει ένα προβάδισμα νίκης, απέναντι στους κόκκινους. Πάμε να δούμε λοιπόν, και τα οριστικά αποτελέσματα που κυκλοφορούν. Ποια ομάδα είναι πιο ικανή να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, ώστε να φτάσει στη νίκη, μπλε ή κόκκινη ομάδα. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν και δίνουν οριστικό το αποτέλεσμα, αναφέρουν ότι η ομάδα που θα κερδίσει είναι η μπλε ομάδα, ανατρέποντας τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν την κόκκινη ως την σημερινή νικήτρια ομάδα. Στέλνοντας την κόκκινη ομάδα στο Συμβούλιο του Νησιού, να δώσει για ακόμη μία φορά, έναν παίκτη προς αποχώρηση. Φίλες και φίλοι, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.